Σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, με αφορμή και την παρουσία της πατρίδας μας. Αυτήν εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να μην το ξεχνάμε, στο ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου και στο Κογκρέσο σήμερα, αλλά και τις προεκτάσεις με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα όσα συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Χρυσανθόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Ξέρω ότι αν σας ζητήσω μια πλήρη ανάλυση θα μου πείτε με συγχωρείτε πάρα πολύ, πάρετε μια χαρτορίχτρα. Ωστόσο έχουμε πρώτα δείγματα γραφής από τις επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού και θέλω να μου πείτε αν έχετε έτσι μια πρώτη εικόνα του τι ακριβώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω η επίσκεψη του Πρωθυπουργού πηγαίνει καλά. Θέτει τα θέματα της Τουρκίας, θα μπορούσε βεβαίως να τα έθετε κατά τρόπο πιο δυναμικό, ότι έχουμε διαφορές μόνο, αλλά είναι σοβαρές διαφορές. Η ιστορία με τα ότι μπορούμε να πάρουμε μία μοίρα F-35 και αυτή είναι θετική, διότι σε εμάς εναπόκειται να δημιουργήσουμε την άμυνά μας και την επίθεση και τις επιθετικές. Δηλαδή η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα. Ωραία, και να έχουμε μια δυνατότητα. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, θέλετε να πείτε. Όχι η καλύτερη επίθεση. Από τη Τουρκία. Ναι, όμως εάν ισχύουν αυτά, διότι όλα είναι off the record αυτή τη στιγμή από διαρροές που μαθαίνουμε. Επισήμως, πώς το είδατε? Επισήμως πάλι πάει καλά. Δηλαδή είναι μια σημαντική συνάντηση, μια σημαντική συνάντηση η οποία γίνεται σε μια στιγμή που η Τουρκία έχει βγει στην επιφάνεια δημιουργώντας το θέμα με την Σουηδία και την Φινλανδία, όπου δεν θέλει την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Mm. Και όλη αυτή η ιστορία που έχει δημιουργήσει η Τουρκία μας κάνει να ξεχάσουμε γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία, διότι έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όλοι στρέφονται στα εσωτερικά του ΝΑΤΟ και στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν μπορεί να διαμορφώσει κοινή πολιτική κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Τι περιμένετε εσείς σε αυτό το διήμερο και πολύ περισσότερο στην ομιλία στο Κόγκρεσο? Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία λέει ότι πρέπει, αν όχι μόνο θεματικά, σε ένα μεγάλο εύρος τοποθέτησής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αναφερθεί στα πραγματικά ζητήματα με την Τουρκία, ούτως ώστε να καταλάβουν και οι βουλευτές και οι γερουσιαστές στο Κόγκρεσο τι ακριβώς παίζεται στην περιοχή μας. Υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ότι δεν πρέπει να κάνει μια τέτοια αναφορά ή μόνο σε ένα 5% και περίπου να προβάλλει τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ελλάδα στην περιοχή. Μπορεί να κάνει και τα δύο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια έντονη αναφορά στα όσα συμβαίνουν με την Τουρκία, κυρίως διότι αυτές τις μέρες εξετάζεται το θέμα το να δώσουν τα F-16 στη Τουρκία. Λοιπόν, όταν ακούσουν τα μέλη του Κογκρέσου πώς ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ συμπεριφέρεται σε ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ίσως αυτό επηρεάσει την ψηφοφορία που θα γίνει εκεί για τα F-16. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια έντονη αναφορά στα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στην περιοχή και όχι μόνο στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα να υπογραμμιστεί και ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδος στην περιοχή. Το γεγονός, και δανείζομαι εδώ το ερώτημα του φίλου του Αντώνη, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Biden, τουλάχιστον στον επίσημο λόγο, δεν είχε αναφορά για την Τουρκία, σας προβληματίζει ή αυτά συνήθως, έχετε μια εμπειρία, δεν λέγονται έτσι δημόσια? Είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων που θέλει δημοσίως να τηρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό το λόγο δεν είπε πάρα πολλά, σύν το γεγονός ότι τους απασχολεί σοβαρά το θέμα του μπλοκαρίσματος που έχει κάνει η Τουρκία στο θέμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Mm. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή για τα F-35 όπως είπατε είναι μια καλή είδηση, αλλά είναι μια είδηση που αφορά την επόμενη δεκαετία, δεν αφορά το άμεσο.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να ξεκαθαριστεί στο Κογκρέσο ότι η Ελλάδα μία και μόνη διαφορά έχει με την Τουρκία και αυτή έχει σχέση με την οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας, ή πρέπει να αναφερόμαστε έτσι γενικώς προκλήσεις Τουρκίας? Διότι εδώ υπάρχει μια φιλολογία ότι ο αμερικανικός παράγοντας μπορεί να μας πιέσει στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης με την ορολογία μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος. Πρέπει να αναφερθούμε σε όλες τις προκλήσεις της Τουρκίας και όχι στη μοναδική διαφορά. Διότι αν αναφερθούμε στη μοναδική διαφορά, τότε οι ακροατές του Πρωθυπουργού δεν θα καταλάβουν όλες τις παραβιάσεις και όλη την κρίση που σημειώνεται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που μπορεί να οδηγήσει σε πολεμική αναμέτρηση. Άρα ό,τι θέτει και ό,τι πράττει η Τουρκία πρέπει να αναφερθεί, κατά τη γνώμη σας. Βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα έρχομαι σε αυτό που υπενιχτήκατε τρεις φορές. Θεωρείτε ότι είναι βάσιμο το βέτο που θέλει να θέσει η Τουρκία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ Φιλανδίας και Σουηδίας, ή προσχηματικό σε ένα παζάρι να πάρει κάτι, αλλά να πουλάει και στη Ρωσία ότι εγώ καθυστερώ την κατάσταση? Μπορεί να είναι και τα δύο, και να σας πω γιατί. Στη Σουηδία υπάρχουν περίπου 90.000 Κούρδοι. Η Σουηδία έχει 6 βουλευτές Κούρδους στο κοινοβούλιο τους, και από το 1981 έχει πάρει πάρα πολλούς πρόσφυγες, τους οποίους τους έχει ενσωματώσει στην κοινωνία. Εκτός από αυτό, η Σουηδία έχει αναγνωρίσει το Κουρδιστάν, το Ιρακινό, σαν κάτι περισσότερο από αυτόνομο κράτος, αλλά λίγο προς την ανεξαρτησία, με το γεγονός ότι έχει ανοίξει πρεσβεία στο Ερμπίλ η Σουηδία. Επίσης η Σουηδία εκπαιδεύει στρατιώτες του Ιρακινού Κουρδιστάν με Σουηδούς πολεμιστές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι, για τη Τουρκία τώρα, είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο δεν νομίζω ότι η Σουηδία θα κάνει πίσω σε αυτό ως προς τους Τούρκους, διότι είναι μια υπερήφανη χώρα και η Σουηδία, κυρίως για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε μπορεί να έχουμε εμπλοκή. Ναι. Αλλά εκτός από αυτό, και δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω σε αυτό. Εδώ είχαμε τις δηλώσεις τις χθεσινές του Ερντογάν, ο οποίος είπε δεν χρειάζεται να έρθουν η αντιπροσωπεία της Φινλανδίας και της Σουηδίας για συζητήσεις, διότι εμείς δεν θα δεχθούμε αυτά τα δύο κράτη να μπουν μέσα. Τώρα, μέσα σε αυτή την ιστορία, βεβαίως θα προσπαθήσει η Τουρκία να πιάσει και άλλα θέματα, όπως τα F-16 και δεν ξέρω τι άλλο είδους ανταλλάγματα η Αμερική μπορεί να δώσει. Τώρα, θέλω να επανέλθω σε κάτι που είχε πει η πρέσβυρα της Αμερικής, η Fitzpatrick, το 1990, σχετικά με το δόγμα των 2 μέτρων και 2 σταθμών, όπου, και σας διαβάζω από μία περικοπή που λέει: στις περιπτώσεις όμως που ένα αυταρχικό ή δικτατορικό καθεστώς αποκλίνει σημαντικά από τα συμφέροντα και την πολιτική γραμμή της άρχουσας τάξεως των ΗΠΑ, η άρχουσα ελίτ των ΗΠΑ επανακαλύπτει τη δέσμευσή της προς την αστική δημοκρατία και επιδιώκει την ανατροπή αυτού του καθεστώτος, είτε εμέσως μέσω της υπόγειας χειραγώγησης ενός δημοκρατικού και φιλελευθέρου κοινωνικού κινήματος διαμαρτυρίες στην αντίστοιχη χώρα, είτε αμέσως με στρατιωτική επέμβαση. Για το δεύτερο το αποκλείω. Αλλά για το πρώτο μπορεί να αρχίσουν, εάν επιμείνει ο Ερντογάν σε αυτή τη θέση, μπορεί να αρχίσουν πάλι οι διαδηλώσεις στη Τουρκία, υποκινούμενοι βεβαίως από την Ουάσιγκτον. Μάλιστα, το κρατούμε αυτό που είπατε. Ναι. Θέλω να σας θέσω ένα θέμα. Κάνω την υπόθεση εργασίας ότι για τη Φιλανδία μαλακώνει ο Ερντογάν και μπαίνει. Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ναι. Η Φιλανδία έχει, και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, και μια ιδιομορφία
μπαίνοντας στο ΝΑΤΟ. Έχει και τους νήσους Όλαντ, που στα σουηδικά, αν θυμάμαι καλά, λέγονται Άλαντ, που είναι ένα αρχιπέλαγο στη Βαλτική θάλασσα, 6.500 νησίδων και βραχονησίδων, το τονίζω αυτό, και βραχονησίδων και νησίδων και βραχονησίδων, αν θυμάμαι καλά, στο Βοθνιακό κόλπο, στρατηγικής σημασίας, που είναι πλήρως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Ρωτώ εσάς, μπορεί αυτό να το επικαλεστεί, αν η Φιλανδία μπει μες στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία αλλά κάρτη για το Αιγαίο? Ότι έχουμε ένα προηγούμενο, παιδιά, πια. Έχουμε μια χώρα μέλος η οποία έχει 6.500 νησίδες και βραχονησίδες αποστρατιωτικοποιημένες. Δεν πρέπει να ξαναδούμε το Αιγαίο? Όχι, διότι εμείς προϋπήρχαμε. Η Φιλανδία είναι κάτι το καινούριο. Εμείς, δηλαδή, το προηγούμενο είμαστε εμείς και όχι η Φιλανδία. Και δεν νομίζω εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν νομίζω θα φτάσουν ως εκεί. Αλλά και η Φιλανδία έχει θέματα με την Τουρκία. Καλά, στη Φιλανδία υπάρχουν 15.000 Κούρδοι, αλλά εγώ θυμάμαι, όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, είχα βοηθήσει τη φιλανδική κυβέρνηση για την απελευθέρωση Φινλανδών που είχαν απαχθεί από κουρδικές οργανώσεις, και η Φινλανδία ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι όμως τόσο πολύ όσο η Σουηδή. Άρα λέτε ότι η διαφωνία και το βέτο της Τουρκίας εδράζεται σε ισχυρές, για τη δική της πλευρά, ναι, αιτιάσεις που για να καυθούν ή θα έχει ένα μεγάλο πακέτο άλλων παραχωρήσεων ή θα παραμείνει στο βετό? Μου φαίνεται ναι, διότι για τη Τουρκία είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Ταυτόχρονα αυτό μπορεί να το πουλάει στην πλευρά της Ρωσίας, ότι εγώ είμαι αυτή που μπλοκάρω. Αυτό ναι. Αυτό βεβαίως ναι. Θα το πουλήσει, και η Ρωσία θα είναι και ευχαριστημένη. Και εδώ έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ίσως να σας το είχα πει σε προηγούμενες συζητήσεις, είναι το θέμα της Κύπρου. Εδώ και εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα αρνητικό, δηλαδή να είχε υποβάλει αίτηση ένταξης η Κύπρος, η Τουρκία να έλεγε όχι και εμείς να λέγαμε όχι στην Φιλανδία και στη Σουηδία. Και εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε ακόμα και σήμερα θεωρητικά ταυτόχρονα. Οπότε τώρα θα πω και ένα αστείο. Οπότε ο Πούτιν θα έλεγε, ρε παιδιά, τι γίνεται, εγώ εισέβαλα λίγο στην Ουκρανία και εσείς έχετε διαλυθεί. Αυτό. Σαφές αυτό που λέτε. Επανέρχομαι στους ακροατές. Λέει ο φίλος μου ο Κωστής, είπατε για το ότι τα πράγματα πάνε καλά μέχρι στιγμής με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουάσιγκτον. Όμως, λέει η κύριε πρέσβη μου, θέλω να σας πω ότι στη συνέντευξη που έδωσε το δημοσιογράφο της εφημερίδας Washington Post, τον David Ignatius, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έκανε αναφορά για την ανάγκη ενός πλαισίου διαλόγου για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που διαφωνούμε με την Τουρκία. Και αναρωτιέμαι, είναι η σωστή διατύπωση αυτή? Α, και μου λέει και ο Θεμιστοκλής, στο Georgetown είπε ότι θα πρέπει ο Πρωθυπουργός από κοινού με την Τουρκία να μην προκαλούμε ο ένας τον άλλον. Είναι αυτές διατυπώσεις, κατά τη γνώμη σας, πού καταγράφουμε διαφωνίες της Ελλάδας με την Τουρκία? Είναι διαφωνία η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου? Είναι διαφωνία ο εθνικός ενέργειος χώρος των 10 μιλίων? Είναι διαφωνία το καθεστώς που διέπει τη μειονότητα στη Θράκη? Είναι διαφωνία, μου γράφει εδώ η ΑΟΣ, είναι διαφωνία η κατοχή της Βόρειας Κύπρου? Είναι διαφωνία η παράνομη ΑΟΣ Τουρκίας Λιβύης? Ή είναι όλα αυτά που κάνει σε βάρος μας τελικά η Τουρκία? Ναι, το είπα αυτό στην αρχή. Είπα ότι δεν πρέπει να παραμείνει. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για την παρέμβαση που θα κάνει σήμερα στο Κογκρέσο. Ναι, αλλά επειδή αναφέρονται εδώ σε συνεντεύξεις και ομιλίες του Πρωθυπουργού, γι' αυτό σας ρωτούν. Ναι, αυτό το είδα. Αλλά αυτό που είπε στις συνεντεύξεις δεν θα πρέπει να το επαναλάβει στο Κογκρέσο. Στο Κογκρέσο θα πρέπει να αναφερθεί στις 20-30, στα 20 σημεία που χρησιμοποιεί η Τουρκία να μας απειλήσει, και να αναφερθεί ξεκάθαρα και αυτό. Και αν αναφερθεί ξεκάθαρα σε αυτό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην δοθούν στη Τουρκία τα F-16. Το τι λέει στη συνεντεύξη, εντάξει, μπορεί να λέει το ένα και το άλλο, αλλά στο Κογκρέσο εκεί είναι που πρέπει να επικεντρωθεί η σημασία της παρέμβασής τους για όσα κάνει η Τουρκία στην Ελλάδα.
Λέει εδώ ο φίλος ο Μάριος, καλημέρα, λέει στον κύριο Πρέσβη, κατά τη γνώμη του δεν θα πρέπει στο Κογκρέσο να μιλήσει ακόμη και για την ΕΣΑΗ απειλή του Κάζους Μπέλη, αυτή την παράνομη απειλή της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας? Ναι, ασφαλώς, ότι είναι μέσα στα 20 θέματα που ανέφερα. Mm. Τώρα κύριε Πρέσβη, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Επειδή ξέρω ότι αναλύεται τα γεγονότα. Πολλοί χαρακτηρίζουν το επόμενο έτος ως κρίσιμο, ορόσημο έτος για την Τουρκία, όχι μόνο του Ερντογάν. Με βάση τη διαμορφωθήσα εικόνα παγκόσμια γεωπολιτικά και που μιλάνε τα όπλα, δυστυχώς δεν μιλάνε οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, και με βάση τον αέρα που εμφανίζεται να έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αισθάνεστε ότι είμαστε εγκύτερα ή σε απόσταση από ένα ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ μας? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς πάει η ιστορία Ρωσίας-Ουκρανίας. Αν ανατιναχθεί η ανθρωπότητα εντωμεταξύ, τα διμερείμες θέματα δεν έχουν καμία σημασία. Mm. Αλλά εάν σταματήσει ο πόλεμος, εάν έχουμε αρχίσουν κάποιες συζητήσεις προς την ειρήνη, οι Τούρκοι θα συνεχίσουν την ένταση σε εμάς, και ιδίως αν πάρουμε δεσμεύσεις για τα F-35, και κυρίως αν δεν πάρουν τα F-16 θα γίνουν πιο επιθετικοί, αλλά έτσι πρέπει να είναι, δηλαδή. Έτσι πρέπει να είναι, και μου φαίνεται ότι ο κίνδυνος θα μεγαλώσει όσο πλησιάζουμε στο επόμενο έτος. Αλλά βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν και από το πόλεμο και από τις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης. Και βεβαίως τυχόν ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα κάνει την Ρωσία πιο αρνητική για την εξεύρεση λύσης. Μου γράφει εδώ ο Αναστάσης, μήπως η Τουρκία παίζει το χρήσιμο ρόλο και στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, από κάπου μοχλεύεται να θέτει αυτές τις αιτιάσεις ούτως ώστε να κρατάνε από τη μια, σας το διαβάζω ακριβώς όπως μου το γράφει, στην τζίτα τη Ρωσία με ένα ενδεχόμενο ένταξης, αλλά να χρησιμοποιούν την Τουρκία να μπλοκάρει την ένταξη. Πολύ τραβηγμένο μου φαίνεται, αλλά εγώ οφείλω να σας... Δεν έχει νόημα αυτό, διότι αν ήταν όλο το ΝΑΤΟ θα είχε επιφυλάξεις, ή δεν θα θέτανε το θέμα ένταξης. Το ΝΑΤΟ δεν θα έθετε θέμα ένταξης Σουηδίας, Φινλανδίας. Mm. Από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ και όλοι έχουν βγει δημοσίως να ενταχθεί και η Τουρκία για τους δικούς της λόγους το παρεμποδίζει, εκεί πάμε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ψάχνουμε περισσότερο στο θέμα αυτό. Και κάτι τελευταίο που έρχεται από το φίλο το Βασίλη. Η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι θα βγάλει το τέταρτο γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκτιμά ο κύριος Πρέσβης με αυτό το διεθνές κλίμα ότι δεν θα επιχειρήσει να κάνει περαιτέρω προκλήσεις στη δυνητική ελληνική ΑΟΣ, Παύλα Υφαλοκρηπίδα? Βεβαίως θα το επιχειρήσει αυτό, και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκφράσει τις ανησυχίες της και θα τελειώσει εκεί, διότι όπως έχουμε δει δεν θα μπουν κυρώσεις της Τουρκίας για αυτές τις παραβιάσεις. Το είδαμε ήδη, 3 χρόνια προσπαθούν μία κύρωση να υιοθετηθεί εναντίον της Τουρκίας, και υιοθετήσανε μία κύρωση εναντίον 2 ατόμων, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Πετρολοειδών και τον Υποδιευθυντή του, αν είναι δυνατόν. Ο Νεκτάριος μου λέει, πείτε καλημέρα στον κύριο Πρέσβη, μπορεί να μην πάρει τα F-16 από τους Αμερικανούς η Τουρκία, αλλά θα πάρει από τους Εγγλέζους 80 Eurofighter που τους ζητήσαν και τα διαπραγματεύονται. Οι Εγγλέζοι παίζουν διαχρονικά το γνωστό, λέει, ρόλο τους. Το Eurofighter δεν είναι τόσο καλό αεροπλάνο σαν το F-16, και είναι πολύ ακριβότερο από τα F-16, και αυτό ήταν ένας λόγος που η Ελλάδα δεν τα πήρε. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, κλείνοντας, δώστε μας και το στίγμα της δικής σας σκέψης για τις εξελίξεις που ως επιφαινόμενο έχουν βεβαίως το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, αλλά όπως είπατε σωστά, αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη ανοιχτή αναμέτρηση Δύσης Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας. Δείχνει την ανικανότητα, δηλαδή όλη η ιστορία αυτή δείχνει την ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χειριστεί το θέμα των κυρώσεων κατά τρόπον αποτελεσματικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μέχρι στιγμής οι κυρώσεις αυτές χτυπάνε τους ευρωπαϊκούς λαούς. Και
και το τσακωμό μέσα στο ΝΑΤΟ που ανοίγει τώρα με την ιστορία της Τουρκίας, το οποίο κάνει τον Πούτιν να χαμογελάει για τα χάλια της Δύσεως. Αυτό έχω να πω. Η Μαρία μου λέει, με αυτά που λέει ο κύριος Πρέσβης, μπορεί η Τουρκία να στριμωχτεί από τους άλλους εταίρους του ΝΑΤΟ, μπορεί να αλλάξουν θέαση βάζοντας αυτή βέτο ή όχι? Πολύ δύσκολο, και σας διάβασα το τι είχε πει η κυρία Κιρκμάρκτεκ στο βιβλίο της και είναι επίσημη γραμμή της. Τον είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να υπάρχουν και εσωτερικές εξελίξεις μέσα στη Τουρκία. Εγώ το κράτησα αυτό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά που κάνατε σήμερα. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σταχίτη. Στη διάθεσή σας είμαι.